Γεια σας και από μένα. Προσωπικά πιστέψτε με ότι θα ήθελα να μην υπήρχαν φίλοι βιβλιοθηκών με τη μορφή που εμφανίζονται σήμερα, ως κινήματα διάσωσης και ευελπισίας. Φίλοι των βιβλιοθηκών άλλωστε υπήρχαν πάντα. Οι αναγνώστες, οι χρήστες, οι επισκέπτες, οποιοσδήποτε έκανε και κάνει χρήση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης. Θα προτιμούσα όμως το ίδιο το κράτος να προστατεύει τους ίδιους τους θεσμούς και προκειμένου τις βιβλιοθήκες και να φροντίζει για την επιστροφή του μόχθου του πολίτη με τη μετατροπή του φορολογικού οβολού του σε κοινωνικό και πνευματικό αγαθό. Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε σε μια τραγικότατη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, που φυσικά από τα πρώτα θύματα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τους φορείς του πολιτισμού. Αναγκαζόμαστε να γίνουμε MacGyver του πολιτισμού, χωρίς πόρους να ανακαλύπτουμε τόπους για να λειτουργήσουμε φυσιολογικά, ανακαλύπτουμε και δημιουργούμε ενεργούς συμμάχους και υποστηρικτές και τι άλλο για το αυτονόητο. Οι φίλοι των βιβλιοθηκών ήταν πάντα δίπλα μας. Αλλά σήμερα αναγκάζονται να στρατευτούν με δική τους πρωτοβουλία για να σώσουν τις βιβλιοθήκες τους από τον οικονομικό αρμαγεδόνα. Είτε με τη μορφή αυτόπλητων, αυθόρμητων κινητοποιήσεων, είτε με τη συγκρότηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλογικών οργάνων. Οι φίλοι των βιβλιοθηκών είναι πυρήνες, ομάδες, σύλλογοι, ενώσεις, σωματεία ή σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί μετά από πρωτοβουλία των πολιτών με σκοπό να σταθούν αρρωγοί και να υποστηρίξουν έμπρακτα το έργο της βιβλιοθήκης της τοπικής κοινωνίας τους κυρίως. Με απότερο στόχο την εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης. Ο θεσμός των φίλων των βιβλιοθηκών μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 σε παγκόσμια κλίμακα αναζωπηρώθηκε και πήρε μορφή χιονοστιβάδας εξαιτίας των μεγάλων περικοπών του προϋπολογισμού των βιβλιοθηκών που σε πολλές περιπτώσεις πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν στη συρρήκνωση και τον επιβιβασμό, όπως παραδείγματος χάρη στις δικές μας σχολικές βιβλιοθήκες και τις δημοτικές που ανέφεραν πριν συνάδελφοι, ή ακόμα και την κατάργηση, όπως παραδείγματος χάρη 1000 βιβλιοθήκες καταργήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία. Η πρώτη εμφάνιση οργάνωσης φίλων για την υποστήριξη βιβλιοθήκης έγινε το 1913 στο Παρίσι, με την ίδρυση της Εταιρείας Φίλων για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Συν τον χρόνο δημιουργήθηκαν πολλοί άλλοι παρόμοιοι όμιλοι σε χώρες του εξωτερικού, όπως παραδείγματος χάρη Φίλοι της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, Φίλοι των Βιβλιοθηκών των Ηνωμένων Πολιτειών, FOLUSA, που το 2009 συνενώθη με το Σύνδεσμο ΑΛΤΑ και κάτω από την ομπρέλα πλέον της ALA, δημιούργησαν μια καινούργια ένωση, την ΑΛΤΑΦ. Επίσης, μπορούμε να δούμε και άλλους, αν ψάξετε στο διαδίκτυο, θα βρείτε πάρα πολλές τέτοιες κινήσεις, όπως φίλοι της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, οι φίλοι της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βιέννης, στην Αυστραλία, οπουδήποτε, στη Νέα Ζηλανδία, παντού υπάρχουν τέτοιες κινήσεις. Και βέβαια υπήρχαν και κινήσεις για την υπεράσπιση των εθνικών βιβλιοθηκών, όπως παραδείγματος χάρη για την Εθνική Βιβλιοθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου, και όλες αυτές οι κινήσεις μάλλον για την υπεράσπιση των εθνικών βιβλιοθηκών συνενώθηκαν και δημιούργησαν το θεσμό «Οι φίλοι των εθνικών βιβλιοθηκών». Εκτός Ελλάδας συναντούμε επίσης φίλους βιβλιοθηκών με έντονη δράση και ιστορία που έχουν κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα για μας, παραδείγματος χάρη το Σύνδεσμο των Φίλων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, τον Όμιλο Φίλων της Ελληνικής Βιβλιοθήκης Ζυρίχης Αριστοτέλης, οι φίλοι της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, ενώ εδώ στην Ελλάδα παρατηρούνται και κινήσεις πέρα από τις δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες που θα πω μετά και άλλες κινήσεις τέτοιες, παράδειγμα ο Σύλλογος Φίλων της Γεναδίου Βιβλιοθήκης, ο Σύλλογος Φίλων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Όμιλος Φίλων της Βιβλιοθήκης Λεονταρίου, δηλαδή φανταστείτε σε ένα τόσο μικρό χωριουδάκι, ιδιωτική βιβλιοθήκη είναι αυτή, έχει συσταθεί τέτοιο σύλλογος. Επίσης, Σύλλογος Φίλων Μουσείου και Βιβλιοθήκης Γλέσου, στην Άξο.
Ενώ με μια γρήγορη έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, συλλόγους φίλων δημοτικών βιβλιοθηκών, συνάντησα στις βιβλιοθήκες Κατερίνης, Κοζάνης, του Δήμου Παιανίας, επίσης στο Βόλο και στο Δήμο Πάρου. Ενώ στις δημόσιες υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων για την Εθνική Βιβλιοθήκη, για τη Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής, στην Αντρίτσενα, στη Λιβαδιά και στις Σέρες. Ίσως να υπάρχουν και άλλες, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν καταθέσει στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία. Η στήριξη μπορεί να είναι πολυπίκυλη των φίλων, είτε ηθική, είτε υλική. Οι μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι μέθοδοι marketing, πολιτικής πίεσης, δημοσίων σχέσεων κλπ. Το σημαντικό όμως πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι μια επιτυχής προσπάθεια και εκστρατεία υπέρ μιας ή περισσότερων βιβλιοθηκών δεν έχει σημασία ποια μέθοδο χρησιμοποιεί, αφού ψυχή της όλης δράσης είναι ο θελοντισμός. Η οποιαδήποτε δηλαδή διάθεση προσφοράς, μικρής ή μεγάλης, που βέβαια πάντα είναι ευπρόσδεκτη. Ας δούμε έτσι εντάχει ποιοι είναι οι στόχοι, τι επιδιώκουν τέλος πάντων οι φίλοι. Θα μπορούσαμε να τα μοιράσουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία ως η στόχη τους ως προς την καλή λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και από την άλλη μεριά ως προς τον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών. Νομίζω κορονίδα όλης της δράσης είναι η προβολή και διάδοση του έργου της βιβλιοθήκης. Γι' αυτό φτιάχνονται οι σύλλογοι. Την καλή και διαρκή συνεργασία με την ίδια τη βιβλιοθήκη. Τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των βασικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Διάδοση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας. Εδώ είναι υποστηρικτική πάνω στο έργο που ήδη έχει κάθε βιβλιοθήκη. Η εθελοντική εργασία, αν και όποτε ζητηθεί από τη βιβλιοθήκη. Η προσέλκυση δωρεών. Γνωρίζουμε ότι πολλές βιβλιοθήκες βρίσκουν υπέροχα έργα, τα οποία όμως δεν μπορούν να αγοράσουν. Εδώ δρούν οι φίλοι και υποβοηθούν. Παράδειγμα, στη Βρετανική Βιβλιοθήκη υπάρχει τέτοια συνδρομή από τους φίλους. Δωρεά για συντήρηση βιβλιακού υλικού. Παράδειγμα, στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, ο Σύλλογος εκεί έχει επέμβει για τη συντήρηση του υλικού, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Συμβολή στον εξυγχρονισμό της βιβλιοθήκης. Για να τα πετύχουμε όμως όλα αυτά, χρειαζόμαστε χρήματα. Καλά είναι να θέλουμε, αλλά χρειάζονται χρήματα. Και πρέπει να προβούμε σε κάποιες δράσεις. Μπορεί να είναι γενικές δράσεις, παράδειγμα, συναντήσεις με συγγραφείς, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις. Πολύ πιθανό να είναι με εισιτήριο, οπότε τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης από το Σύλλογο. Συνεργασία και επικοινωνία με άλλα σωματεία, νομικά πρόσωπα και οργανώσεις που έχουν παρόμοιους σκοπούς με τους φίλους ή τη βιβλιοθήκη. Και το πιο σημαντικό, νομίζω, ρόλο που μπορεί να παίξουν οι φίλοι είναι αυτό, συνεργασία καλή και άσκηση πίεσης σε φορείς και πολιτικούς. Τόσο για τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν και αφορούν τη βιβλιοθήκη, δηλαδή σε σχέση με τη χρηματοδότηση, αλλά και κυρίως και με τις νομοθετικές πράξεις, γιατί διακυβεύεται το μέλλον από τέτοιες κινήσεις και εδώ νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να παρέμβουμε. Ένας άλλος τομέας που μπορούμε να δράσουμε είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού. Να θυμίζουμε πάντα ποια είναι η αξία της βιβλιοθήκης και να τους καλούμε να στρατευτούν μαζί μας την προσπάθεια αυτή. Και τέλος, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προωθεί το πολιτιστικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, σε σχέση βέβαια πάντα με το ρόλο της βιβλιοθήκης. Να μην υπάρχει δηλαδή ποτέ σύγχυση ότι είναι ένας οποιοσδήποτε σύλλογος πολιτιστικός. Θα ήθελα να σας πω εντάχει λίγα λόγια για το Σύλλογο της Φίλων της Βιβλιοθήκης Λιβαδιάς. Είναι αρκετά καινούριος. Δημιουργήθηκε, συστάθηκε το 2009. Οι πρώτες κινήσεις έγιναν το 2008 στους κόλπους της Ομάδας Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης. Ακόμη δεν είχε φτάσει η κρίση στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν έξω από εμάς.
ακούγαμε για Lehman Brothers, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά η Ελλάδα ήταν ok. Και ο λόγος που θέλαμε να φτιάξουμε το σύλλογο ήταν γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο δημόσιο λογιστικό. Δεν δικαιολογούνται δαπάνες πολιτιστικών π.χ. εκδηλώσεων για τη Νέα Βιβλιοθήκη. Δηλαδή και να ήθελες να κάνεις μια εκδήλωση, να φέρεις τον συγγραφέα, να γνωρίσεις τον κόσμο ή να... το έργο του, δεν μπορούσες να καλύψεις τα έξοδά του. Τη μετακίνηση ή τη διαμονή, ούτε καν για ένα καφέ. Δηλαδή έπρεπε πάντα από την τσέπη μας εμείς οι υπάλληλοι. Και γι' αυτό έπεσε η ιδέα στην ομάδα, μήπως να φτιάχναμε ένα σύλλογο. Γιατί ως ιδιωτικός φορέας που θα ήταν, δεν θα είχε τέτοια προβλήματα να περάσει από το δημόσιο λογιστικό, από το ελεγκτικό συνέδριο κτλ. Όντως λοιπόν, ξεκινήσαμε, τον φτιάξαμε. Δεν ήταν όλα όμως ρόδινα. Άρχισε ένας αγώνας δρόμου για το πώς θα επιτευχθεί η όλη ιστορία. Αρχικά έπρεπε να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός των τουλάχιστον 21 ιδρυτικών μελών και να καταρτιστεί το καταστατικό. Ήμασταν τελείως αρχάριοι, κάπου βρήκαμε καταστατικό από άλλο σύλλογο, τον φτιάξαμε στα μέτρα τα δικά μας, αυτά που νομίζαμε εμείς ότι θα μας κάλυπταν. Περιμένουμε αγωνία την επόμενη ομιλία της κυρίας Μαλαχάτα να δούμε τι έχει να πει, ώστε σε μια επόμενη τροποποίηση να λάβουμε υπόψη αυτά που έχει να πει, όπως επίσης και αυτά που έχουμε πάθει εμείς. Λοιπόν, για να δούμε ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που είχαμε. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι σας είπα, ήταν η απειρία των μελών. Κανένα σχεδόν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δεν είχε εμπειρία για το πώς λειτουργούν συλλογικά όργανα, σωματεία, οργανώσεις. Δεν ξέραμε, δεν ήταν κανένα σε κάποια από αυτά. Δηλαδή, το λέμε πάντα να ρωτάμε ή κάποιον που είχε δράσει σε σωματεία ή του δικηγόρου ή λογιστή. Ας πούμε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ότι στο καταστατικό μέσα έλεγε ότι για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα πρέπει να δημοσιευθεί 10-15 μέρες πριν, δεν θυμάμαι, σε δύο εφημερίδες τοπικές το κάλεσμα, η πρόσκληση. Όμως ήταν πολύ ακριβά, δυσανάλογα τα έξοδα αυτών των δημοσιεύσεων σε σχέση με τα πενιχρά έσοδα από συνδρομές των μελών. Δηλαδή να σας πω ότι τα μέλη πληρώνουν συνδρομή 10 ευρώ το χρόνο. Επομένως, σε μια μικρή πόλη σαν τη δικιά μας, όταν έχει 120 μέλη, τι ποσό δηλαδή να έχεις για να καλύψεις 350 ευρώ που μας στήχιζαν τότε, τη δημοσίευσης. Τι θα μας έμενε για δράση. Αυτό δηλαδή θα θέλαμε να το ψάξουμε, να δούμε μήπως μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν η καχυποψία και η δυσπιστία ως προς τις προθέσεις μας. Θα δείτε αρκετοί από εσάς που μπορεί να θέλετε να φτιάξετε ένα τέτοιο σύλλογο, ότι δεν θα σας δεχθούν οπωσδήποτε, μπορεί να συμβεί, με ανοιχτές αγκάλες. Έχω ακούσει από συναδέλφους σε άλλες βιβλιοθήκες που ήρθαν οι φίλοι λέει, και φτιάξαν σύλλογο και δεν τους εμπιστευόντουσαν. Τους είπαν, εντάξει, καλά τον κάνατε, φύγετε. Τώρα δουλειά μας. Δηλαδή υπάρχει μια ανταγωνιστική πολλές φορές σχέση. Φοβούνται μήπως μπουν σε χωράφια των υπαλλήλων ή της διοίκησης της βιβλιοθήκης. Δηλαδή χρειάζεται εδώ μια επικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εμείς συγκεκριμένα είχαμε πρόβλημα, και ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό, με τον πρόεδρο του Φορευτικού Συμβουλίου συγκεκριμένα. Τότε, τώρα δεν είναι. Παρότι ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου, πίστευε ότι ο Σύλλογος θα υποκαθιστούσε δράσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου, της Διοίκησης της Βιβλιοθήκης. Και μάλιστα όχι απλά στα λόγια, και στην πράξη μας δημιούργησε προβλήματα. Δηλαδή με τη σύσταση του Συλλόγου έπρεπε να πάρουμε αριθμό μητρό στη ΔΟΗ. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω, έτσι. Όμως αυτό προϋποθέτει ότι έχεις έδρα. Και έδρα δεν σημαίνει απλά στα χαρτιά, ξέρεις, σου δίνω τη σφραγίδα και εντάξει. Απαιτεί 10 τετραγωνικά μέτρα χώρου. Εμείς ως αφελείς και ιδεαλιστές στην ιστορία θεωρήσαμε τι πιο φυσικό να το ζητήσουμε από την ίδια τη βιβλιοθήκη.
αφού γι' αυτό συστάθηκε ο σύλλογος. Όμως ο πρόεδρος μας δημιουργούσε τόσα πολλά προβλήματα, που στα αιτήματά μας τα διαδοχικά απαντούσε εκ μέρους του Συμβουλίου, στο οποίο Συμβούλιο δεν έφτανε ποτέ το θέμα, γιατί αυτός εισηγείται τα θέματα, απαντούσε ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί. Στην επόμενη και στην επόμενη. Και πέρασε ένα εξάμηνο χωρίς να γίνεται τίποτα. Τελικά κι εμείς το πήραμε απόφαση και καταλήξαμε και πήγαμε στο εργατικό κέντρο Λιβαδιάς. Και ζητήσαμε εκεί έδρα, μεγάλη προθυμία, μας την έδωσαν. Και έτσι τώρα ο σύλλογος μας φαίνεται ότι έχει έδρα στο εργατικό κέντρο Λιβαδιάς. Πληρώσαμε βέβαια το πρόστιμο στη ΔΟΗ κανονικά, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε ένα μήνα πρέπει να γίνει όλη η ιστορία αυτή, αλλιώς μετά έχεις πρόστιμο. Αλλά όλη μας η δράση είναι μέσα στη βιβλιοθήκη. Στο εργατικό κέντρο δεν έχουμε πάει ποτέ. Έτσι. Αλλά όμως ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο. Η επόμενη κίνηση φυσικά ήταν να ζητήσουμε να συναντηθούμε με τη διοίκηση της βιβλιοθήκης. Γιατί εντάξει, τον φτιάξαμε το σύλλογο, αλλά άμα δεν έχουμε αγαστή συνεργασία μαζί τους, δεν έχει νόημα να υπάρχει ο σύλλογος. Έτσι δεν είναι? Γιατί πώς τα ξέραμε εμείς τα προβλήματα? Εδώ σε εμάς μπορούσαμε να τα ξέρουμε, γιατί ήμουν εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ήξερα πού πονάει η βιβλιοθήκη. Αλλά αύριο μεθαύριο, σε ένα τέτοιο σύλλογο, μπορεί να μην υπάρχει υπάλληλος μέσα. Και καλό θα είναι να επιδιώκεται να υπάρχει πάντα. Έτσι πιστεύω εγώ. Τελικά, μετά από 8 μήνες από την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, βλέπουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, που ήταν τόσο εκρηκτική η κατάσταση, εξαιτίας του Πρόεδρου, που υπήρξαν εξελίξεις. Παραιτήθηκε από μέρος και από εκεί και μετά ξεκίνησε συνεργασία με την βιβλιοθήκη. Αυτό έτσι ήταν ένα μικρό story για να σας δείξω ότι δεν θα είναι όλα ρόδινα. Θα υπάρχουν προβλήματα. Και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα βέβαια που υπήρξε την οικονομική κρίση. Τη ζούμε όλοι μας, θέλανε όλοι να προσφέρουν, αλλά το ζωνάρι όσο πάει σφίγγεται. Δηλαδή και εμείς με πολύ δύσκολα μπορούμε πια να πάμε να τους δούμε, να τους πούμε να μας δώσουν τα 10 ευρώ. Με πολύ μεγάλη αγωνία το κάνουμε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Από ό,τι σας είπα λοιπόν, αυτές ήταν οι πρώτες κινήσεις, η οργάνωση του συλλόγου. Φτιάξαμε το δικό μας ιστολόγιο, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και μάλιστα αυτό για την ενημέρωση δώσαμε αρκετή σημασία να μπορούμε μέσω διαδικτύου με έναν υπολογιστή να στέλνουμε μαζικά SMS, γιατί όλοι έχουν ένα κινητό τηλέφωνο, για όλες τις δράσεις του συλλόγου ή τις βιβλιοθήκες για ό,τι έκανε προς τα έξω. Είναι πολύ οικονομικές υπηρεσίες, συμφέρουν. Αρχίσαμε λοιπόν, θυμόσαστε, πριν σας είπα ότι το σημαντικό, το κλειδί είναι η συγκέντρωση χρημάτων. Το ένα είπα είναι συνδρομές, ζώρικα τα πράγματα. Αρχίσαμε λοιπόν επαφές με χορηγούς. Σας θυμίζω ότι η δράση μας δεν είναι 1,5 χρόνο, είναι λιγότερο, έτσι. Επομένως δεν έχω να πω για πολλούς χορηγούς. Ξεκινήσαμε όμως από τους πιο σημαντικούς στην τοπική μας κοινωνία. Το Επιμελητήριο και το Αλουμίνιο της Ελλάδος. Και πετύχαμε μέσα από αυτή την κίνηση την πρώτη μας χορηγία. Ξεκινήσαμε επίσης μαθήματα νέων τεχνολογιών, και με τα χρήματα που μαζέψαμε από τη χορηγία και από τα μαθήματα, πήγαμε στο επόμενο βήμα, πάντα όμως βέβαια με τη συνεργασία και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης και της Διεύθυνσης. Δεν γίνεται καμία κίνηση δηλαδή χωρίς να υπάρχει από τη μεριά τους η έγκριση. Εξοπλίσαμε την αίθουσα εκδηλώσεων με αυτά τα χρήματα. Ηχεία, DVD, προτζέκτορα, πίνακα, οθόνη προβολής, ακόμα και κουρτίνες. Δεν είχε τίποτα η αίθουσα πέρα από καρέκλες. Τίποτα άλλο. Επίσης, υποστηρίξαμε το τμήμα της μηχανοργάνωσης της βιβλιοθήκης. Και δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω ότι αν δεν ήταν οι φίλοι, πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή να μην είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο η βιβλιοθήκη. Με αγορά μικρών πράγματα, αλλά πολύ σημαντικών. Ακόμα δηλαδή και τα switch που χάλασαν, μέσα από εδώ μπορέσαμε και τα πήραμε. Δεν υπήρχαν χρήματα. Ήδη η βιβλιοθήκη είναι μέσα 5.000 ευρώ. Μπορώ να σας πω. Η ΔΕΗ και μόνο. Να υπολογίσετε αν μπορούμε να την πληρώσουμε ή όχι.
Επόμενη ιδέα που έπεσε ήταν ότι αφού πια οι καιροί αλλάζουν, οι βιβλιοθήκες εξυγχρονίζονται, πρέπει να μπουν σε νέους δρόμους, αποφασίσαμε να κάνουμε και μια δωρεά e-reader στη βιβλιοθήκη, να ξεκινήσουμε δηλαδή να γνωρίζουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό μέσα στα πλαίσια μιας βιβλιοθήκης στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό έχει αρχίσει και αποκτάται η εμπειρία. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει ξεκινήσει. Και είπαμε, γνωρίζοντας αυτό, να αρχίσει να περνάει πρώτα τα μέλη της ομάδας ανάγνωσης και να μαζέψουμε τη γνώμη τους, να τη συγκεντρώσουμε, να δούμε τι έχουν να πούν. Και να αρχίσουμε μετά άλλες κινήσεις, είμαι εκδότες, είμαι παρόχους και πολιτές λογισμικού αντίστοιχου διαδανισμού κτλ. Και το τελευταίο που ξεκινήσαμε να κάνουμε είναι στα πλαίσια της προσπάθειας να φέρουμε τον κόσμο στη βιβλιοθήκη και να τους συστρατεύσουμε στην προσπάθεια που κάνουμε. Με την παρουσίαση ντόπιων συγγραφέων. Γιατί ναι, μεν τη βιβλιοθήκη την ξέρουν αυτοί που την ξέρουν ως τώρα, αλλά πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πατήσει ποτέ στη βιβλιοθήκη. Αυτούς θέλαμε να φέρουν, να έρθουν. Με τους συγγενείς τους, τους φίλους τους κτλ. Και όντως έχει αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, οι φίλοι των βιβλιοθηκών είναι οι πρεσβευτές της βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία. Είναι τα μάτια, τα αυτιά, αλλά κυρίως η φωνή της. Και ρίχνω μια ιδέα, μήπως επιτέλους αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να φτιαχτεί η ένωση των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών.